Ξανά μαζί σας, άλλη μια εκπομπή. Οι μέρες είναι οι τελευταίες που θα εκπέμπουμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για την υποψηφιότητα των Ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης, του μοναδικού πολιτικού φορέα του έθνους. Σήμερα είχαμε έκτακτες εκπομπές λόγω των νομικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε οι συνέλληνες και ο Αρτέμις Σόρας. Μας συμπαθούν πάρα πολύ οι δικαστικές αρχές, όπως βλέπετε, λόγω του ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια μας. Μας καλούν συνέχεια, προφανώς για να μας βλέπουν στις αίθουσές τους. Σήμερα κοντά μας είναι η Βασιλική Αρβανίτη, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Για άλλη μια φορά, τιμή μας, Βασιλική. Καλησπέρα. Τιμή μου και εμένα, Γεωργία, πραγματικά. Την καλησπέρα μου στο νησί του Ήλιου, στο νησί του Απόλλωνα. Τιμή μου για μία ακόμη φορά να είμαστε με όλα τα αδέλφια μας στο Αιγαίο. Βασιλική μου, σήμερα είχαμε καλεσμένο τον Φώτη Μπαμπάνη. Μας είπε δύο λόγια για την δίκη και για το πώς το μοιερό καθεστώς και οι δικαστικές αρχές προσπαθήσαν να παγιδέψουν για άλλη μια φορά τον Αρτέμη Σόρα. Δεν τα καταφέρανε και το λέω αυτό για να προλογίσω, επειδή έχουμε θέμα, έχεις θέμα και το έχεις αναλύσει αρκετές φορές και πάρα πολύ καλά εδώ στα στούντιο του Ράδιο Κολοσσός, στην οικονομία. Θέλω να σε βάλω στην κουβέντα μας ως εξής. Η επίσκεψη του Φώτη σήμερα, Μπαμπάνη, στη Ρόδο ήταν για δικαστική διαμάχη συνέλληνα με τράπεζα μέσω των εξοδίκων που κάνουμε στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, και στο αναφέρω γιατί πρέπει να ακουστεί για άλλη μια φορά στους συνέλληνες και Έλληνες που μας ακούνε ότι εδώ στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο μοναδικός, είναι ο μονόδρομός τους για να λύσουν και τα οικονομικά και τα ηθικά και τα εθνικά τους προβλήματα. Βασιλική. Πραγματικά έτσι είναι, Γεωργία. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσουμε? Όντως ήταν κατάπτυστη η χθεσινή δίκη. Δείχνει λοιπόν τον τρόμο που έχει το καθεστώς απέναντι σε αυτόν τον μηχανισμό που λέγεται Αρτέμις Σόρας και Ελλήνων Συνέλευσης. Φυσικά και δεν τους βγήκε, γιατί είναι νομοτελειακό πια η ουσία της εξουσίας να έρθει στους ίδιους τους πολίτες, στους ίδιους τους ελληνικούς μηχανισμούς. Και εδώ τελειώνουμε με αυτό, ήδη είμαστε στην τελική ευθεία, έχουμε το τελικό πενιντάρι και την Κυριακή πραγματικά όλο το έθνος θα πανηγυρίζει. Όσο αφορά τις εξώδικες εντολές και την οικονομία, πραγματικά αυτό συμβαίνει, είναι ένα από τα υπερόπλα λοιπόν της Ελλήνων Συνέλευσης, είναι το βαρύ πυροβολικό της Ελλήνων Συνέλευσης, όπου κάθε Έλληνας πολίτης μέσω της εξώδικης εντολής του, είτε σε εφορία, είτε σε τράπεζα, είτε σε δέκο, είτε στους δήμους, οπουδήποτε λοιπόν μας ζητούν χρήματα, μπορεί να δώσει λοιπόν την εντολή του και να υπογράψει για αρχή ότι πλέον μέσω αυτής της εντολής δηλώνει αυτόχθον κυρίαρχος ηθαγενής πολίτης. Άρα είναι αυτός που φέρει την κυριαρχία επί όλων των περιουσιακών στοιχείων και μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα, για πολύ συγκεκριμένο πλούτο που είναι κλειδωμένος, που είναι υπέρ όλων των ανθρώπων, των πολιτών, των Ελλήνων. Και μιλάμε για τις δύο περιουσίες που έφερε ο Αρτέμις Σόρας. Μία είναι τα 600 δισεκατομμύρια λοιπόν, όπως έχουν υπογράψει όλοι οι παγκόσμιοι και εγχώροι θεσμοί και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Και το άλλο είναι το πλούτος που έχει περιέλθει σε εμάς και είναι μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδας από τους παγκόσμιους κληρονομικούς λογαριασμούς που ανήκουν στο ελληνικό έθνος, μία περιουσία λοιπόν που έχει κατοχυρωθεί 2,33. Άρα λοιπόν μέσω της εξώδικης εντολής, καταρχήν ο κάθε Έλληνας πολίτης δηλώνει την κυριαρχία του, δηλώνει ότι είναι κυρίαρχος στο έθνος των Ελλήνων, έχει στο όνομά του συγκεκριμένες περιουσίες, άρα πάβει και να είναι και υπήκοος στην ιδιωτική εταιρεία ΑΕ με το όνομα Ελληνική Δημοκρατία, που πια όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή
Το αφημί της, αν το αναζητήσουν στο διαδίκτυο, δηλαδή πληκτρολογήσει ο κάθε συμπολίτης μας το 4093-1106, πραγματικά θα διαπιστώσει λοιπόν και θα μπει στον ενοποιημένο παγκόσμιο πίνακα, όπου όλες οι εταιρείες κράτη έχουν μετετραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι υπήκοοι, δηλαδή υπάλληλοι ιδιωτικών εταιριών, και γι' αυτό έχει γίνει και το τεράστιο αυτό ξεπούλημα των φορών κρατών και του ανθρώπου του ίδιου. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό είναι το υπερόπλο της Ελλήνων Συνέλευσης και γι' αυτό προσπαθούν τόσο πολύ να το πολεμήσουν. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι όταν άρχισαν το 16, αρχές του 16, να κατατίθονται οι πρώτες εξώδικες εντολές των κυριάρχων Ιθαγενών, οι δικαστικοί επιμελητές που παραδίδανε στον Υπουργείο Οικονομικών μας μεταφέρανε ότι όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου βρισκόταν σε πανικό, γιατί δεν ξέρανε πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα. Γιατί πια είδανε ότι το έθνος ενώθηκε, συστάθηκε και μάλιστα δηλώνει και την κυριαρχία του μέσω αυτών των εντολών. Και από εκεί και πέρα λοιπόν ήρθε το μήνυμα. Το μήνυμα λοιπόν σε κάθε εφορία, που ποτέ καμία εφορία, καμία τράπεζα, καμία υπηρεσία δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας στην εξώδικη εντολή των πολιτών, δεν έχει απορρίψει, φέρει ένσταση ή ακυρώσει οποιαδήποτε από την περιουσία που καλείται ο κάθε ένας πολίτης που έχει κατοχυρωμένη στο όνομά του. Και έχουν λοιπόν την εντολή, κάντε πως δεν τα βλέπετε. Και γι' αυτό φυσικά δίνουμε τις μάχες μας σε κάθε δικαστήριο για να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Και να ξέρετε ότι πάντοτε κερδίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε δίκη που μέσα της να φέρει την εντολή του κυριάρχου. Έτσι, Βασιλική. Ξεκινήσαμε έτσι με τα εσωτερικά νομικά θέματα, γιατί θέλω να το συνδυάσουμε, Βασιλική, με κάτι που ξέρω ότι στο άκουσμα της λέξης ενεργοποιείσαι πάρα πολύ δυναμικά και θα καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Έχουμε λοιπόν τους πολέμι... έχουμε τον Αρτέμι Σόρα, τον πολέμαρχό μας, έχουμε τους πολεμιστές του, όλους εμάς, και εσάς που θα δώσετε τον πόλεμο για να κυριαρχήσετε μέσα στην Ευρωβουλή. Έχουμε λοιπόν τα υπερόπλα όπως προανέφερες και έχουμε και τη Γερμανία. Αυτή είναι η λέξη που πιστεύω ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε φτιάχνει για να εξηγήσεις πολλά πράγματα στους τηλεθεατές τι γίνεται στο άκουσμά της και ποιοι είναι αυτοί τελικά. Ακριβώς. Είναι ένας από τους συνεταίρους μας λοιπόν που δεν φέρθηκε καθόλου τίμια απέναντι στους δικούς τους συνεταίρους όπως είναι η Ελλάδα, και πραγματικά πρέπει να θυμώνουμε πολύ, πρέπει να θυμώνουμε με όλους τους συνεταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί συνέταιροι είμαστε στην ίδια κοινοπραξία λοιπόν. Αυτοί φέρθηκαν με τεράστια ανεργησία και σκληρότητα απέναντι στο ελληνικό έθνος και είναι μάλιστα και όλοι τους ενήμεροι για τις δύο τουλάχιστον περιουσίες που προαναφέραμε. Η όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οικονομικοί της μηχανισμοί γνωρίζουν τι είναι κατατεθειμένα υπέρ της ελληνικής κυρίαρχης δημοκρατίας, και όμως ήταν συναυτουργοί στο έγκλημα κατά της γενοκτονίας του Έλληνα πολίτη, κατά της γενοκτονίας του Έλληνα ανθρώπου, του ανθρώπου γενικότερα. Και εδώ αξίζει τον κόπο και πρέπει να θυμώσουμε περισσότερο με τη Γερμανία. Γιατί τουλάχιστον τα 10 τελευταία χρόνια, τα 9 τελευταία χρόνια μάλλον, από τότε που μπήκαμε λοιπόν επίσημα στον κηρυγμένο οικονομικό πόλεμο μέσω των μνημονιακών συμβάσεων, είναι αυτοί που λιδώρησαν όσο οτιδήποτε άλλο το όνομα του ελληνισμού και της ελληνικότητας, ήταν αυτοί που αμαύρωσαν το όνομα της ιερής μας χώρας Ελλάς, όσο οποιοδήποτε άλλη χώρα δεν έκανε μέσα σε αυτήν την ένωση και σε όλο τον πλανήτη. Ποιοι λοιπόν ήρθανε και κουνήσανε το δάχτυλο στην Ελλάδα? Βλέπουμε τους αξιωματούχους της, το έναν Σόιμπλε και μία Μέρκελ, που τελικά ήρθε η ώρα τώρα να τα βάλουμε όλα τα πράγματα στο διατάφτα, να κουνούν το δάχτυλο στην Ελλάδα και να λένε στους Έλληνες ότι πρέπει να έχουμε σκυμμένο το κεφάλι. Γιατί η Ελλάδα χρωστάει χάρη, λέει, στη Γερμανία,
πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χάρη του δικού της δανεισμού η Ελλάδα στάθηκε στα πόδια της το 10 και δεν κατέρευσε. Πάμε όμως να βάλουμε τα πράγματα στο διατάφτα, να μπούμε στο διατάφτα μάλλον και να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και εκεί λοιπόν να δούμε τελικά ποιος χρωστάει και τι χρωστάει και ας πιάσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας συνεταίρους με την ονομασία Γερμανούς. Οι πολίτες δεν μας φταίνε σε τίποτα, οι αξιωματούχοι τους όμως είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία για τη δική μας γενοκτονία. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να δείξουμε ποιος χρωστάει σε ποιον. Άρα βλέπουμε μία Γερμανία και πάμε να μετρήσουμε τώρα. Η Γερμανία λοιπόν ήδη από τη γέννηση του ελληνικού κράτους και όταν μας φυτέψανε τον Βαβαρό Όθωνα βασιλιά, εκείνο το αμούστακο παιδάκι, 17 χρονών, 16 πόσο ήτανε, υπήρξε και ένα από τα πρώτα μεγάλα δάνεια της Ελλάδας. Δανείστηκε λοιπόν ο Βαβαρός βασιλιάς στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας περίπου 20 εκατομμύρια φράγκα, τα οποία τα 57% του δανείου του συγκεκριμένου πήγε στις δανείστριες, επέστρεψε στις δανείστριες τράπεζες για τα έξοδα του δανείου και το υπόλοιπο 33% πήγε για να την ανασυγκρότηση του Βαβαρικού στρατού. Ήδη πληρώνουμε και δανειζόμαστε για τη Γερμανία πριν καν η Γερμανία γίνει ομόσπονδο κράτος. Για να δούμε λοιπόν τι χρωστάει και ποιος χρωστάει. Και αν προχωρήσουμε στην ιστορία θα δούμε πολλά πράγματα. Αν φτάσουμε στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά, όταν ιδρύεται η Τράπεζα της Ανατολής από το 1904, συνιδρυτής λοιπόν μαζί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας είναι και η Deutsche Bank, είναι η Γερμανική Κεντρική Τράπεζα. Δημιουργούν όλη την κατάσταση με τους Βαλκανικούς πολέμους από το 18 και εντεύθυν με αποκορύφωμα λοιπόν τη Μικρασιατική καταστροφή. Δεσμεύεται όλος ο πλούτος μέσα στην Τράπεζα της Ανατολής και κάπου ανάμεσα στο 18 η Γερμανία αποχωρεί από το μετοχολόγιο, αποχωρεί από συνιδρυτής με αφανείς διαδικασίες, παίρνοντας ένα τεράστιο κεφάλαιο του πλούτου, του ελληνικού πλούτου που έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ανατολής. Και τα λογιστικά αυτά στοιχεία δεν έχουν βγει ποτέ. Άρα λοιπόν, Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, κάτι χρωστάτε στον Έλληνα πολίτη και δεν σας χρωστάει. Να προχωρήσουμε και παραπέρα, το 1919. Ποιος δημιούργησε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ποιος δημιούργησε τον Πρώτο Παγκόσμιο και όλους τους πολέμους φυσικά? Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί οι απάτριδες, οι ίδιοι αυτοί οι ασκενάζοι σιωνιστές, οι Γερμανοί, χάσανε φυσικά και αυτό τον πόλεμο, όμως οι γερμανικές αποζημιώσεις και του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου τελικά ούτε αυτές δόθησαν με συμφωνία μερικών χωρών κρατών μεταξύ τους. Εδώ θέλω λίγο, Βασιλική μου, συγγνώμη να σε διακόψω, γιατί αναφέρεις πολύ σωστά ιστορικά γεγονότα. Θα ήθελα να μου λύσεις μια απορία. Και είναι λίγο λακωνική ερώτηση, περισσότερο για να ακούσουν τηλεθεατές. Οι Έλληνες που έχουν βάλει στην Ευρωβουλή, γιατί αρνηθήκανε, Βασιλική Αρβανίτη, να κάνουν αίτηση για να αποδοθούν τα χρήματα από τις γερμανικές αποζημιώσεις και κατά πόσο είναι Έλληνες κάποιοι που λένε όχι στα συμφέροντα του έθνους και της μάνας Ελλάς και γιατί ακόμα και ξένοι ευρωβουλευτές άλλων χωρών μείνανε άναυδοι με αυτά τα γεγονότα που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή μιλάμε για τους Γερμανούς που είναι ολοφάνερο ιστορικά, όπως προανέφερες, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούν κυριολεκτικά, σκιασμοπιτραπή λαϊκή φράση, να φάνε τον Έλληνα και τις ελλάνιες αξίες και αρχές, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο... Έχει να κάνει με τον Έλληνα άνθρωπο, έχει να κάνει με τον πλούτο του Έλληνα ανθρώπου και αυτά όλα ευτυχώς ήρθε ο Αρτέμης και μας τα γνωστοποίησε. Μίλησε μου λίγο
Και συγγνώμη που σε διέκοψα, ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλανε και θεωρούνται Έλληνες να πάρουν τα δίκαια και τα δικά τους ο ελληνικός? Μα ακριβώς, και ήταν το επόμενο που θα πήγαινε στο μυαλό μου, είσαι Γεωργία. Ήταν το επόμενο ακριβώς θέμα λοιπόν που θα έφυγα, για τις γερμανικές αποζημιώσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα πόλεμο λοιπόν που πάλι ξεκίνησε και αιματοκύλησε ολόκληρο τον πλανήτη από τους γνωστούς μας Γερμανούς. Θα δούμε λοιπόν Έλληνες πολιτικούς. Όχι, Έλληνες δεν είναι. Φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι Έλληνας άνθρωπος που κατέχει θεσμική θέση, που υποτίθεται αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί το έθνος των Ελλήνων και την ελληνικότητα, και δεν αναζητά και δεν παίρνει τα αυτονόητα. Ίσα-ίσα λοιπόν φαίνεται ότι όλη αυτή η πολιτική που ήταν ως ευρωβουλευτές, οι κομματάνθρωποι λοιπόν, είναι συναυτούργοι, είναι στην ίδια πλευρά με τους Γερμανούς συνεταίρους μας, με αυτούς λοιπόν και τους υπόλοιπους συνεταίρους μας στην Ευρώπη, με εντεταλμένη υπηρεσία να απαξιώσουν την Ελλάδα, να την αφανίσουν από το χάρτη αν γίνεται. Αποδεδειγμένα, και μια που φτάσαμε να μιλάμε για γερμανικές αποζημιώσεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συνέβη τότε. Τι είναι αυτό που οι δικοί μας οι ευρωβουλευτές, δικοί μας εντός εισαγωγικών, γιατί τελικά είπαμε δικοί μας δεν είναι, σε εντεταλμένη υπηρεσία είναι, και ούτε προδότες είναι, γιατί το να είσαι προδότης σημαίνει ότι ήσουν Έλληνας κάποια στιγμή και αποστάτησες. Άρα δεν ήσουν ποτέ Έλληνας, ήσουν απλά το αντίπαλον δέος, με κάλυμα ελληνικό. Είναι επειδή ελληνική. Είναι επειδή έχουν πέσει όλοι στο βωμό του ψεύτικου χρήματος, Βασιλική, και είδαμε προσφάτως στα μέσα μαζικής εξαπάτησης αναλυτικά το μισθολόγιο των ευρωβουλευτών και καταλάβαμε πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο τελικά βάζουν εκεί μη Έλληνες. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Ακριβώς, ακριβώς. Μη Έλληνες, και είτε βάζουν μη Έλληνες που είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία να κουνούν το δάχτυλο, να κουνούν το κεφάλι και να συμφωνούν σε ό,τι παράδοξο και σε ό,τι άδικο απέναντι του ελληνισμού, είτε δεν πατούν καθόλου για να εκτελέσουν στο Ευρωκοινοβούλιο, για να εκτελέσουν την αποστολή που τους έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό έθνος μάλλον, το λαός δεν μας αρέσει. Δεν μας αντιπροσωπεύει. Άρα, όχι, ήταν εκεί, είτε λοιπόν να λάμψουν δια της απουσίας τους, είτε να καταστρέψουν ό,τι και αν είχε απομείνει όρθιο. Άρα, και για ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα όπως είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις, και αν το πιάσουμε, είναι αμέτρητος ο πλούτος που χρωστάει η Γερμανία στην Ελλάδα. Να πούμε ότι μόνο το 1942... η Ελλάδα από τη συνθήκη της Ρώμης τότε υποχρεώθηκε να πληρώνει τα έξοδα κατοχής, όχι ως δάνειο, να τα πληρώνει. Να πληρώνει δηλαδή τον κατακτητή γιατί την κατέκτησε. Και το ποσό αυτό είχε οριστεί σε 25 εκατομμύρια μάρκα μηνιαίως έπαιρνε η Γερμανία, η Ναζί, από την Τράπεζα της Ελλάδος για να καλύπτει τα έξοδα παραμονής της στην Ελλάδα. Είναι τραγικό. Το δάνειο, τα δάνειο, το περίφημο κατοχικό δάνειο που λέμε, αρχίζει να μετράται από το ποσό των 25 εκατομμυρίων μάρκων μηνιαίων. Δηλαδή, αν η Γερμανία έπαιρνε πάνω από 25 εκατομμύρια το μήνα, το υπόλοιπο ποσό θεωρούταν δάνειο. Να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχουν λογιστικές εγγραφές για το πόσα επιπλέον χρήματα έκλεβε από τα ελληνικά ταμεία η Γερμανία. Να πούμε ότι μέχρι το 1943 τα επιπλέον χρήματα και τις δόσεις των δανείων έχει πληρώσει μόνο 7, και έκτοτε από το 1943 έχει καταστεί το δάνειο υπερήμερο, που σημαίνει ότι το επιτόκιο του είναι πάρα πολύ ψηλό και είναι έντοκο πια, το οποίο δεν έχουν αποδοθεί πίσω στην Ελλάδα ποτέ. Άρα ποιος χρωστάει σε ποιον?
και η Ελλάδα καταστράφηκε ολοσχερώς. Και οι αξιώσεις λοιπόν, είτε για τα έξοδα κατοχής, είτε για τα δάνεια, για το δάνεια που έδινε η Ελλάδα στην Γερμανία, είναι κάτι διαφορετικό από τις γερμανικές αποζημιώσεις. Άρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να το καταλάβουμε, η Γερμανία χρωστά τα δάνεια και τα έξοδα κατοχής, όπου κατέστρεψε οικονομικά την Ελλάδα, και δεύτερον χρωστά τις αποζημιώσεις. Και όταν λέμε αποζημιώσεις πολέμου, μιλάμε για όλη εκείνη την καταστροφή που έφεραν στα αστικά περιβάλλοντα, για τη λαϊλασία ολόκληρων χωριών, για το ολοκαύτωμα ολόκληρων πόλεων, για την καταστροφή λιμανιών, δρόμων και όλων εκείνων των στοιχείων που μπορεί να υπάρχει σε ένα κράτος προκειμένου να είναι τουλάχιστον ομαλή η λειτουργία του. Και μην ξεχνάμε και ότι πρέπει να προσδιορίσουμε και το κόστος της ανθρώπινης ζωής. Γιατί χάθηκαν εκατομμύρια ελληνικές ψυχές, χάθηκαν εκατομμύρια Έλληνες που μάλιστα ήταν και εκείνοι λοιπόν που σταμάτησαν την ναζιστική εισβολή. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Χίτλερ. Αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες, εμείς θα είχαμε καταλάβει τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, πόσο κοστολογείται αυτή η ανθρώπινη ψυχή, πώς θα τους φέρει πίσω και πώς θα αποκατασταθεί αυτό το άδικο, πώς θα γίνει η επανόρθωση. Και να ερχόμαστε σήμερα να συζητάμε ότι οι αποζημιώσεις της Γερμανίας, λέει, φτάνουν, έλα μωρέ, 300 δισεκατομμύρια. Τι 300 δισεκατομμύρια φτάνουν? Τόσο κοστίζει μία ψυχή? Μπορεί να εκτιμηθεί, μπορεί να αποτιμηθεί? Και μάλιστα βλέπουμε και τη βεβήλωση των ίδιων των πολιτικών μας που να το εξευτελίζουν και να το απορρίπτουν αντί να ζητήσουν αυτά που πραγματικά δικαιούμαστε. Για να Βασιλική, τόση ώρα που σ' ακούω μου ήρθανε 3-4 πράγματα στο μυαλό. Πρώτον, γι' αυτό δεν πήγε κανένας Έλληνας. Δεν το θεωρώ Έλληνα. Προσφάτως στην Ευρωβουλή για τη γενοκτονία των ποντίων, άλλο τραγικό περιστατικό, μια και μίλησες για ανθρώπινες ζωές. Δεύτερον που μου ήρθε στο μυαλό, γι' αυτό δεν σας βγάζουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί πραγματικά είναι τόσο μεγάλη η αλήθεια που βγαίνει με τον ήχο της φωνής σας, που εννοείται ότι δεν θέλουν να τη μάθει ο κόσμος. Και παρότι σας βγάζουν τις τελευταίες μέρες υποχρεωτικά, έχουν διαλέξει τις ώρες που οι περισσότεροι κοιμούνται ή λίγο πριν σηκωθούν να πάνε στη δουλειά για να τους πιάσουν στον ύπνο, να μην μας ακούσουν. Χαίρομαι πολύ δηλαδή που έχουμε ανοίξει και τους ιντερνετικούς σταθμούς και έχουμε μια ακροματικότητα σοβαρή, ούτως ώστε σημαίνει ότι μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και εσάς, όχι εμάς. Και αυτό που μου έρχεται στο μυαλό το τρίτον είναι ότι έχουν μένος με τους Έλληνες. Και ενώ έχουν πολλές χώρες, το μένος και όλη αυτή η κακία που νιώθουν οι Γερμανοί για μας, Βασιλική μου, το βγάζουν ακόμα και όταν έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Είναι τραγικό, πραγματικά. Δεν τους θεωρώ ανθρώπους αυτούς που οι προγόνοι τους ήτανε μορφώματα που διψάγαν για αίμα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θέλει να χύνεται τόσο ανθρώπινο αίμα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να θέλει να γενοκτονεί χρόνια τώρα έναν συγκεκριμένο έθνος, το έθνος των Ελλήνων, που είναι και το μοναδικό αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ. Βασιλική. Υπάρχει άλλο έθνος στον πλανήτη, ούτως ή άλλως, αν δούμε και τα επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ, θα δούμε ότι επάνω γράφει Οργανισμός Ηνωμένου Έθνους και όχι εθνών, γιατί ένα είναι το έθνος στον πλανήτη και είναι το έθνος των Ελλήνων. Και κάθε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη είναι Έλλην και κάθε Έλληνας είναι άνθρωπος αντιστρόφος. Άρα λοιπόν γι' αυτό έχουν τέτοιο μένος με τους Έλληνες, γι' αυτό έχουν τέτοιο μένος με την Ελλάδα, γι' αυτό έχουν τέτοιο μένος με την ελληνικότητα, γιατί είναι αυτοί που είμαστε αυτοί μάλλον
που φέρουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όλο τον πλανήτη και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ξεκινήσανε το πείραμα από την Ελλάδα. Γι' αυτό όλα αυτά τα μέτρα γίνανε μόνο για την Ελλάδα και για καμία άλλη χώρα της Ευρώπης ή του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι μας βάλανε στα μνημόνια για ένα περιβόητο δημόσιο χρέος. Και το δημόσιο κατακεφαλήν χρέος του Έλληνα τότε ήταν 57.000 ευρώ για κάθε πολίτη. Του Γερμανού ήταν στο εκατομμύριο. Άρα γιατί λοιπόν η Ελλάδα έπρεπε να υποστεί όλο αυτόν τον εξευτελισμό, γιατί έπρεπε να γίνουν τόσες χιλιάδες αυτοκτονίες, γιατί έπρεπε όλα αυτά να συμβούν στην Ελλάδα και όχι στη Γερμανία, όχι στο Λουξεμβούργο που το δημόσιο κατακεφαλήν χρέος είναι 3 εκατομμύρια. Γιατί Βασιλική μου έρχεται μια σκέψη στο μυαλό ότι δεν μπορούσαν με τους Έλληνες να τους εξαφανίσουν από τον πλανήτη με τα όπλα, γιατί πάντα λίγοι ήμασταν και τους έχουμε κερδίσει και πάλι επανάληψη γίνεται της ιστορίας, μόνο που αυτή τη φορά είναι πολύ μεγαλύτερος ο πόλεμος και η νίκη που θα έρθει δική μας της Ελλήνων Συνέλευσης και του Αρτέμις Ωρα. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό και γι' αυτό κάναν τον οικονομικό πόλεμο για να γενοκτονήσουν το έθνος μας. Πάντα όμως θέλω να αναφέρουμε, εντάξει αυτοί είναι οι Γερμανοί. Πες λίγο στους τηλεθεατές μας, ρε Βασιλική, ποιοι είναι αυτοί που θεωρούνται Έλληνες που είναι μαζί με τους Γερμανούς και κατά των Ελλήνων. Ποιοι είναι αυτοί οι 300 και που ψηφίζουν οι Έλληνες με την άγνοιά τους. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι ένας απλός άνθρωπος, νομίζω ότι τον έχουν παγιδέψει, του παγιδέψαν την βούληση. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν το κακό των Ελλήνων? Ποιοι είναι? Μα είναι η ίδια φάρα. Είναι η ίδια φάρα, η ίδια ράτσα με τους ναζιστές, με τους Εσκενάζι, με αυτούς τους σιωνιστές. Αν λοιπόν αρχίσουμε να ψάχνουμε τα ονόματα των πολιτικών μας που είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή η Γεωργία, θα δούμε και ποιες είναι οι ρίζες της. Βενιζέλος Τούρκογλου, λέει ο άλλος. Σαμαράς, ποια καταγωγή από τον Μπενάκη. Μπενάκης τι ήταν, ας ψάξουμε πίσω στην ιστορία να δούμε. Βενιζέλος, Μπεν Σαλόμ, τι άλλο να μας πούνε πια. Και έναν, ο Τσίπρας, ο Αξέλ, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά, ας μην έχουμε κοντή μνήμη. Όχι, μα το είπε και ο ίδιος ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου. Το γένος Μινέικο. Ελληνικότατο. Γι' αυτό για αυτό. Λοιπόν, στην ιστορία λοιπόν Βασιλική θα πρέπει να ψηφιστούν Έλληνες. Έτσι είπε και ο ίδιος ο Παπανδρέου. Αν λέει το η ελληνικότητα ήταν θέμα DNA, σε αυτή τη βουλή εδώ μέσα δεν θα έπρεπε να μείνει κανένας. Μας το είπανε οι ίδιοι. Και όπως πολύ σωστά είπες Γεωργία, δεν μπορούσαν να κερδίσουν με πόλεμο τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες είναι πολεμιστές από την αρχή της ιστορίας, από τότε που ήρθανε στον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν οι μόνοι που... Μην ξεχνάμε τους Σπαρτιάτες, οι αυτοί που καθόρισαν τη φάλαγγα, που έφεραν τη συνοχή και από εκεί ξεκίνησε και η κοινωνική συνοχή, ότι ο ένας είναι για όλους και όλοι για ένας. Ήταν αυτοί που πάντοτε είχαν τη στρατηγική. Το ξέρανε λοιπόν ότι και τώρα, όσο λίγοι και αν είμαστε, πάντα μπορούμε να κερδίζουμε γιατί έχουμε λογική, έχουμε νόηση και έχουμε στρατηγική λοιπόν. Άρα ναι, ένας οικονομικός πόλεμος, γιατί μέσω της οικονομίας καταρχήν δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός σου, το συγκαλύπτεις, το καλύπτεις, δεν ξέρεις ποιον να πολεμήσεις και εξαθλιώνεις όλους τους τομείς της κοινωνίας, όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Και ποιοι τώρα έρχονται και μας μιλάνε, και οι Γερμανοί που είδαμε τι ήταν, και για να μην θυμηθούμε και τα σκάνδαλα με τα γερμανικά υποβρύχια. Πόσο χρέωσαν, βρε Γεωργία, το ελληνικό δημόσιο? Πόση μαύρη τρύπα έπεσε σε εκείνα τα έρματα δημόσια ελληνικά ταμεία? Μην θυμηθούμε το σκάνδαλο Siemens και την εξαγορά
σε δημόσιους λειτουργούς, σε δικούς μας πολιτικούς μέσα στη Βουλή, που ακόμα δεν έχει κλείσει η υπόθεση, είναι ανοιχτή. Και μην δούμε και τα γερμανικά στοιχεία που λέει λοιπόν ότι η Γερμανία από την κρίση στην Ελλάδα, και αυτό για να δούμε πόσο φτιαχτά και στιγμένα είναι όλα τα πράγματα, κέρδισε 300 δισεκατομμύρια. 300, μάλλον 68 δισεκατομμύρια το ακριβές της κέρδος μέσα σε 5 χρόνια από την κρίση. Άρα τι να πούμε άλλο. Και κάπως έτσι λειτουργούν όλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες. Τι να πούμε, γιατί και η Γερμανία μια πτωχευμένη εταιρεία είναι. Για να μπορεί να έχει χρήμα η Γερμανία, και αυτό καλούμαστε όλοι να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και να αναρωτηθούμε τώρα γιατί ξεπουλούνται οι δήμοι μας και μπαίνουν στην ΑΕΔΕ. Μπαίνουν σε αυτή την εταιρεία φάντασμα. Η Γερμανία λοιπόν για να μπορεί να έχει χρήμα έχει δεσμεύει τις περιουσίες των δικών της δήμων. Και πια όλοι οι δήμοι της Γερμανίας είναι καταχρεωμένοι και είναι δεσμευμένοι για να μπορέσει να έχει νόμισμα η Γερμανία. Για να μπορεί λοιπόν να συνεχίζει να κόβει χρήμα, έπρεπε να βρει έναν άλλον τρόπο και να δεσμεύει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσανε να γίνονται και οι αδελφοποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό είναι πολύ καλό που το αναφέρεις, γιατί ήθελα να το κάνουμε θέμα στην προηγούμενη εκπομπή και δεν προλάβαμε. Θέλουμε πολύ να ενημερώσεις τους τηλεθεατές μας γι' αυτό. Και ακριβώς, και ας αρχίσουμε να το ψάχνουμε και γιατί συγκεκριμένα χρησιμοποιήσανε τη λέξη αδελφές πόλεις. Θα μπορούσε να ήταν φίλες πόλεις, θα μπορούσε να ήταν κολλητές πόλεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αδελφές πόλεις, γιατί αυτόματα αποκτάς κυριαρχικά δικαιώματα με τον Δήμο λοιπόν, με την ελληνική πόλη με την οποία γίνεσαι αδελφοποιητός. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή, και εδώ θα τα βγουν κάποια στιγμή όλα στο φως τα έγγραφα, γιατί τους έχουμε όλους στο χέρι να το ξέρουν, και ήρθε η ώρα του μεγάλου ταμείου και δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Πραγματικά όπως το γνωρίζουν μέχρι σήμερα, έχουμε θυμώσει πολύ με αυτό το άδικο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βγουν τα έγγραφα και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πόλη της Γερμανίας, δήμος, γίνεται αδελφός δήμος με πόλη της Ελλάδας, αυτομάτως έρχεται επιστολή στον κάθε δήμαρχο όπου του ζητά την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του δήμου και δεσμεύονται πια ελληνική δήμη για να μπορέσει η Γερμανία να κόβει χρήμα. Τι θα σκεφτούν ακόμα, Βασιλίκη? Αναρωτιέμαι πραγματικά, βρε Γεωργία, αυτή την Ελλάδα την έχουν κατατομήσει, την έχουν καρατομήσει, την έχουν κάνει χιλιάδες κομματάκια και την έχουν ξεπουλήσει εκατομμύρια φορές. Τελικά ποιος θα πρωτοπάρει από αυτή τη γη? Κανένας. Τώρα που ήρθατε εσείς, εμείς και ο Αρτέμης ώρα στα πράγματα, κανένας. Και εμείς τα αδέλφια μας, Βασιλική, τα έχουμε βρει. Ας ψάξουν να βρούνε το σόι τους σε άλλες χώρες. Έτσι είναι, Γεωργία, έτσι είναι πραγματικά. Ψάχνοντας, πραγματικά θέλω να πω ότι είναι τεράστια τιμή όλων μας που βρισκόμαστε σε αυτό το χωροχρονικό σημείο και έχουμε καταλάβει το τι ακριβώς γίνεται, το τι ακριβώς συμβαίνει. Μαγνητιστήκαμε από τη δύναμη και τη γνώση αυτού του μηχανισμού του Artemis Ora. Πραγματικά είναι τεράστια τιμή να είμαστε μαζί του και να συμπολεμούμε, γιατί μας έμαθε να είμαστε ενεργοί πολίτες, να είμαστε πολίτες οπλίτες, να ψάχνουμε τα πάντα και να μην αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω. Επιτέλους ο Έλληνας αναγνώρισε την δύναμη και την δυναμική του. Και αυτό καλούμε όλα μας τα αδέρφια να έρθουν μαζί μας για να ενθυμηθούν και εκείνοι ποιοι είναι και ποια είναι η νομοτελειακή τους αποστολή. Γιατί αυτό που ζούμε δεν είμαστε φτιαγμένοι για να το ζούμε. Βασιλική μου, 26 Μαΐου, Κυριακή, θέλουμε να απευθυνθείς
σε όσους μας ακούνε, απανταχού της ΓΕΑΣ, γιατί θα είναι η πρώτη φορά, θεωρώ, που πρέπει να δώσουν τόσο μεγάλη σημασία στις ευρωεκλογές, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν καταλάβει οι Έλληνες πόσο σημαντική είναι η ψήφος που δίνουν στις ευρωεκλογές για τους ευρωβουλευτές. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται σε εκείνο το Ευρωκοινοβούλιο. Βασιλική. Ακριβώς. Όλες οι αποφάσεις ξεκινούν από την Ευρώπη, από το Ευρωκοινοβούλιο, από τους θεσμούς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκτελεστούν στην Ελλάδα με τη συμφωνία των ελληνικών κυβερνήσεων και της Βουλής, όπου και αν μπορούν να συμφωνήσουν, γιατί πρέπει να εκτελέσουν. Είδαμε τα πράγματα είναι σε τόσο κρίσιμο σημείο. Είμαστε σε εκείνο το κομβικό σημείο που πραγματικά κρίνεται η ύπαρξή μας την επόμενη μέρα. Είδαμε όλους εκείνους τους προδοτικούς μηχανισμούς που είναι στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν ήταν ποτέ εκεί για τον άνθρωπο, δεν ήταν ποτέ εκεί για τον Έλληνα. Άρα εδώ καλούμε και προσκαλούμε όλα μας τα αδέρφια. Για πρώτη φορά λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον πολίτη να μπει στους μηχανισμούς του, στους θεσμούς του και να αναζητήσει και να ανακτήσει τα δίκαια και τα δικά του. Και ένας είναι ο δρόμος, είναι Ελλήνων Συνέλευσης, είναι ο πολιτικός λοιπόν φορέας του έθνους των Ελλήνων. Και πραγματικά μετά από 200 χρόνια το έθνος, όσο και αν προσπάθησαν πολλοί αυτοί οι κομματικοί διαιρετικοί μηχανισμοί να το διχάσουν, να το αποδυναμώσουν διαιρώντας το, κομματιάζοντάς τους, γι' αυτό κόμμα κιόλας, το έθνος λοιπόν αυτή τη στιγμή ενώθηκε. Έγινε μία αδιαιρετή, ακατανίκητη και ακατάβλητη μονάδα και έρχεται για να πάρει πίσω ό,τι του ανήκει. Άρα λοιπόν αυτό λέω στα αδέρφια μου και αυτό πρέπει να καταλάβουν όλα τα αδέρφια μας, ότι η επόμενη μέρα είναι δική μας. Εμείς τους βάλαμε εκεί, εμείς θα τους βάλουμε από εκεί και διαχειριστές πια μπορούμε να είμαστε οι ίδιοι. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Και 26 Μαΐου λοιπόν καλούμαστε όλοι να ψηφίσουμε με λογική και σύνεση. 26 Μαΐου να ξεκινήσει ο πολίτης, ο κάθε συμπολίτης μας, να καταλάβει ότι η πολιτική του ευθύνη δεν σταματάει μόνο στην ψήφο. Ότι από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να γίνει ενεργός πολίτης ο πλήτης. Και ήδη είμαι σίγουρη ότι αυτό θα γίνει στις 26 Μαΐου. 26 Μαΐου θα σηματοδοτηθεί ως η ύψιστη μέρα του ελληνισμού, της νίκης των Ελλήνων, της νίκης των ανθρώπων, γιατί ήδη μέχρι τώρα είναι χιλιάδες αδέρφια κοντά μας, καθημερινά συστρατεύονται εκατομμύρια και 26 θα είμαστε όλοι και ερχόμαστε και είμαστε και πολύ θυμωμένοι. Βασιλική Αρβανίτη, τιμή μας, άξια πολεμίστρια και με αυτήν τη φωνή και τη ροή πρέπει να μπείτε στην Ευρωβουλή για να θυμίσετε και σε εκείνους ποιοι είναι οι Έλληνες, γιατί κάνουνε πως το έχουν ξεχάσει, αλλά μας τρέμουνε, γιατί ξέρουνε ότι η Ελλήνων Συνέλευσης θα μπει με τον Αρτέμι Σόρα και εσάς στην Ευρωβουλή. Βασιλική μου, παιδί. Είναι η μέρα του ανθρώπου, είναι η μέρα των Ελλήνων. Δύναμη, φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους. Σε όλους. Δύναμη, φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Βασιλική Αρβανίτη. Αγαπητοί τηλεθεατές, ακροατές του Ράδιο Κολοσσός, ακούσατε την άξια μαχήτρια Βασιλική Αρβανίτη και ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να κλείσετε τις τηλεοράσεις, να οπλίσετε τα χέρια σας με το ψηφοδέλτιο της Ελλήνων Συνέλευσης με επικεφαλή τον Αρτέμι Σόρα και να ψηφίσετε τα αδέλφια σας, τους Έλληνες. Η οικογένειά σας, ο οίκος του γένους σας είναι εδώ. Είναι στο χέρι σας να τους δείτε στην Ευρωβουλή. Καλή ανατροπή.